πολλά μηνύματα. Έρχονται πολλά μηνύματα, πάρα πολλά μηνύματα. Έχουν και κάποιοι το χαβά τους εδώ. Ένας ο οποίος υποτίθεται, μου λέει, σκουλίκι περιπτερά. Ο Ιωάννης Σουκούλης. Άκου να δεις, ρε φίλε, εγώ δουλεύω από τα 11 μου χρόνια. Και περιπτεράς ήμουνα και στεφάνια σε νοικοταφείο έχω σηκώσει και σε οικοδομές έχω δουλέψει. Αυτοί είναι τίτλοι τιμής, κατάλαβες. Τι να πεις, ρε παιδί μου, είναι ο κόσμος. Το να δουλεύεις δεν είναι τιμή μου και γαμάρι. Δεν χρειάζεται να φτάνουμε και να μιλάμε. Και αν σου πω και τις συνθήκες και από τις οποίες εγώ δούλεψα βάρδια σε περίπτερο, αλλά δεν θέλω να σε χαρακτηρίσω. Σκουλίκι λοιπόν και περιπτερά σου. Ό,τι πεις, ρε μεγάλε, ό,τι πεις. Και επίσης επικίνδυνο. Εγώ θέλω να πω στην κυρία όμως, τη σύζυγό του Ιωάννη, να τον προσέχετε γιατί αυτός είναι επικίνδυνος, μαντάμ. Τι ξύλο πρέπει να έχετε φάει, εσείς δεν περιγράφετε. Κάποια στιγμή θα δείτε, θα είναι στα δελτία ειδήσεων αυτός. Γιατί είναι από αυτούς τους μάγκες, να μου. Κατάλαβες. Τους μάγκες οι οποίοι δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά με ένα πολύ εύκολο τρόπο να κάνουν bullying σε ανθρώπους που βλέπουν στην τηλεόραση. Ναι, γιατί αυτό είναι bullying. Εγώ σου επιτρέπω να εκτονώνεσαι επάνω μου. Μην βαράς τη γυναίκα σου. Γιατί είναι σίγουρο ότι πρέπει να την έχεις ακατέψει το ξύλο. Σε μένα. Θα με παίρνεις να με βρίζεις κάθε πρωί. Το επιτρέπω. Λοιπόν. Όχι, δεν το κάνω αυτό. Τι. Αυτό σε τους ρε Γιώργο, λέει τους καραγκιόζηδες. Ο Αργύρης απάντησε. Όχι, ρε. Καταρχήν, άμα αρχίζω και αυτόν ο Αργύρη μου, στο τέλος θα εξαντληθώ. Και πώς θα βγάλουμε την εκπομπή.